Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει άλλη λύση από την μονιμοποίηση όλων των εποχικών πυροσβεστών. Μονιμοποίηση τώρα είναι η λύση, γιατί καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες 365 μέρες το χρόνο. Δεν είναι μόνο την αντιπυρική περίοδο, από τον Απρίλιο δηλαδή μέχρι τον Οκτώβριο. Καλύπτουν ανάγκες αντιπλημμυρικής προστασίας, αντισεισμικής προστασίας, φωτιές που γίνονται και ξεσπάνε και άλλες φυσικές καταστροφές καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, και οι ελλείψεις στο πυροσβεστικό σώμα είναι τεράστιες. Χτες έπρεπε να γίνει η μονιμοποίηση και η πρόσληψη 4.000 τουλάχιστον πυροσβεστών. Και εδώ έχουμε 2.500 πυροσβέστες εποχικούς και δεν τους μονιμοποιεί η κυβέρνηση. Είναι απαράδεκτο. Θα μας βρει απέναντί της, θα είμαστε στους δρόμους του αγώνα, δεν θα τους αφήσουμε σε χλωρό κλαρί και μέσα στη Βουλή και έξω από αυτή. Για τις εικόνες που είδαμε χθες στο Υπουργείο. Είναι απαράδεκτα. Άνθρωποι που έχουν το δίκαιο με το μέρος τους, που αγωνίζονται για να έχουν ένα μεροκάματο, για να έχουν ψωμί αυτή και η οικογένειά τους, να δέχονται τόνους χημικών μέσα μάλιστα στο Υπουργείο, σε κλειστούς χώρους, με κίνδυνο ακόμα και για τη ζωή τους, και να ξυλοκοπούνται άγρια. Μαζί με αυτούς και συνάδελφοί σας δημοσιογράφοι, από ό,τι μάθαμε. Είναι απαράδεκτα φαινόμενα. Η κυβέρνηση πρέπει να λύσει το πρόβλημα και να σταματήσει να χτυπά, να δέρνει, να προπυλακίζει ανθρώπους, συνανθρώπους μας που έχουν όλο το δίκιο με το μέρος τους.